Σήμερα, αγαπητοί μου, έχουμε την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Τον αγαπούμε πάρα πολύ. Η Εκκλησία μας τον τιμά πάρα πολύ. Και όταν μάλιστα ακούει από το τροπάριόν του τις εξής θέσεις: ασθενούντον ιατρός, τροπέο φόρε Μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σπλυχά σημών, τότε αισθάνεται θαυμάσια η Εκκλησία, οι χριστιανοί. Ναι, ασθενούντον ιατρός. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Θεό, γιατί έδωσε το χάρισμα της θεραπείας στους Αγίους Του για να γινόμαστε καλά. Και οι χριστιανοί, όπως σας είπα, όταν αισθάνονται μία τέτοια χάρη σε κάποιον Άγιον, τον τιμούν πολύ και τρέχουν για να γιατρευτούν. Μετά το ένδοξον μαρτύριον του Αγίου Γεωργίου, που έγινε το 303 μετά Χριστόν βέβαια, χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός στη Λίδα της Παλαιστίνης και μεταφέρθηκε εκεί το Άγιον Λείψανό του. Από τότε αναρρύθμιτα θαύματα έγιναν εκεί. Έτσι εξηγείται, γιατί και εμείς σήμερα, ύστερα από τόσους αιώνες, ερχόμαστε να τιμήσουμε τον Άγιο και να ζητήσουμε τη θεραπεία των ασθενειών μας, όπως ήδη σας το είπα. Αξίζει όμως να αναλύσουμε τι είναι αρρώστια, πώς προκαλείται και πώς θεραπεύεται. Διότι η αρρώστια είναι στον τομέα της φθοράς. Έχουμε, όπως θα γνωρίζετε, δυστυχώς τα προϊόντα της πτώσεώς μας στο πρόσωπο του Αδάμ είναι δύο: η φθορά και ο θάνατος. Και ο θάνατος είναι ο γνωστός θάνατος, ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Η φθορά είναι η ηλικία αυτή καθεαυτή, η οποία προκαλεί βέβαια την φθορά σώματος, η ηλικία αυτή καθεαυτή. Βλέπουμε ότι έζησε ο Αδάμ, λέγει, 930 χρόνια. Ο Μαθουσάλας έζησε 960 χρόνια. Ο Αδάμ, ο Ιώβ τόσα κλπ. Κλπ. Κατεβαίνουμε δε, βλέπουμε πόσο έζησε ο Αβραάμ. Μετά ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ λέγει, η ζωή του ανθρώπου είναι 70 χρόνια. 70, εάν δε ενδυναστείες 80, δηλαδή εάν ο άνθρωπος είναι γερής κράσεως, τότε ζει 80 χρόνια. Και το πλοίον αυτόν, κόπος και πόνος. Και το περισσότερο είναι ο κόπος και ο πόνος. Αυτός όλος ο χώρος λέγεται φθορά. Φθορά. Η οποία φθορά αρχίζει από την εμβριακή ηλικία του ανθρώπου. Όταν σπείρεται η ύπαρξη του ανθρώπου, ταυτοχρόνως σπείρεται και η φθορά. Ταυτοχρόνως. Έτσι λοιπόν, η αρρώστια, γενικότερα η φθορά, είναι κάτι που μας συνοδεύει. Όμως ο Θεός δίδει τη χάρη Του και μάλιστα, δια των Αγίων Του, να ανακουφίζεται αυτός ο πόνος της φθοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά όπως σας είπα, για να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι είναι η αρρώστια, τι την προκαλεί και ούτω καθεξής. Ότι η υγεία έχει μεγάλη αξία, μόλις και ανάγκη να το πούμε. Γι' αυτό ο λαός λέει, την υγεία μας να έχουμε και όλα τα άλλα βολεύονται. Πρώτα η υγεία. Έτσι λέμε
Ο λαός το λέει αυτό. Πράγματι, η αξία της υγείας είναι πολύ μεγάλη. Λέγει η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, «Κρίσον πτωχός υγιής και ισχύον, τι έξι, ή πλούσιος με μαστιγωμένος εις σώμα αυτού». Είναι καλύτερος ο φτωχός, ας είναι φτωχός, αλλά να έχει όμως υγεία. Άρα να είναι πλούσιος και να έχει μαστιγές αρρώστιες επάνω εις το σώμα του. Υγεία και ευεξία βέλτιον παντός χρυσίου και σώμα εύρωστον ή όλβος αμέτρητος. Ότι δηλαδή η υγεία και η ευεξία είναι το καλύτερο πράγμα πάνω από κάθε χρυσάφι, και το σώμα το εύρωστον είναι όλβος, πλούτος, αμέτρητος. Όλα τα αγαθά του κόσμου χωρίς την υγεία θυμίζουν εκείνον τον μυθικό βασιλιά, θυμίστε, τον Μίδα. Τον Μίδα. Ασύ. Αλλά συχνά όμως δεν προσέχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για την σωματική μας υγεία, ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος έχει και σώμα, έχει και ψυχή, και συνεπώς μπορεί να αρρωστήσει και το σώμα και η ψυχή, ή μόνο το σώμα ή μόνο η ψυχή, ή και τα δυο. Έτσι λοιπόν, σωστότερο θα ήταν να μιλάμε για την ψυχοσωματική μας υγεία. Αυτό βεβαίως ιδιαίτερα τονίζεται και από αυτή την ίδια την ιατρική. Είναι γνωστό. Ποτέ η ιατρική δεν βλέπει μόνο την αρρώστια του σώματος, αλλά και της ψυχής. Πολλές φορές δε θα τύχει να πάμε στον γιατρό και να θέλει ο γιατρός να πάρει το ιστορικό μας. Γιατί άραγε? Τι θα τον ενδιέφερε ο γιατρός να πάρει το ιστορικό της αρρώστιας μας ή της υγείας μας? Για ποιο λόγο? Θέλει μέσα στο ιστορικό μας, στον τρόπο με τον οποίο έχουμε ζήσει, να δει πού οφείλεται η αρρώστια μας. Έτσι λοιπόν, κάθε παρεκτροπή της ψυχής έχει και ένα αντίκτυπο νοσηρών σημείων στο σώμα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Χαρακτηριστικά γράφει ένας πολύ μεγάλος γιατρός, ο Μαρίνος Γερουλάνος, αν έχετε ακούσει, Μακαρίτης βέβαια. Είπε το εξής: ουδε μία οργανική λειτουργία υπάρχει η οποία να μην κατευθύνεται από την ψυχή. Ουδε μία λειτουργία. Λέω, έχω την καρδιά μου, έχω το στομάχι μου, έχω που να μην κατευθύνεται, λέγει, από την ψυχή. Ουδε μία λειτουργία, λειτουργική παρεκτροπή, ως είναι η εκδήλωση της νόσου, εις την οποία να μη συμμετέχει η ψυχή. Δεν λέμε σε μια ακολουθία στην παράκληση: από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενή το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Πρέπει δε να ξέρετε ότι έχουμε αμφίδρομα κίνηση. Όταν η ψυχή ασθενή, ασθενή και το σώμα. Όταν το σώμα ασθενεί, ασθενεί μου και η ψυχή. Εάν επί παραδείγματι έχω ένα πόνο στο στομάχι, είμαι χαρούμενος ή είμαι κατσούφης? Προφανώς εδώ επηρεάζεται η ψυχή από την παρουσία του πόνου του σώματος. Και από το δεύτερο ιατρικό συνέδριο της ιατρικής της προσωπικότητας των Μπόσεϊ της Αλβετίας το 1948 υπόθηκαν τα εξής: η ασθένεια δεν οφείλεται μόνον εις την τυχαία συμβολή ενός μικροβίου ή άλλων φυσικών παραγόντων, αλλά δειλή, φανερώνει,
και την έκφραση μιας δυσαρμονίας της προσωπικότητος. Δυσαρμονίας της προσωπικότητος. Μία δυσαρμονία μεταξύ σώματος και ψυχής. Όταν δηλαδή το ένα στρέφεται εναντίον του άλλου, αυτά τα δύο συστατικά που έχουμε, σώμα και ψυχή, όταν το ένα στρέφεται εναντίον του άλλου, τότε έχουμε την παρουσία της αρρώστιας. Όταν το σώμα στρέφεται εναντίον της ψυχής, η ψυχή στρέφεται εναντίον του σώματος. Επιγραμματικά δε μας λέγει η Αγία Γραφή, είναι στη Σοφία Σιράκ, στο 308 κεφάλαιο, ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει το σημείο μικρό γιώτα, εμπέσει εις χείρας ιατρού. Εκείνος λέει που αμαρτάνει έναντι του δημιουργού του θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Αμαρτάνεις άνθρωπε, δεν έρχεσαι βέβαια ίσως εκ πρώτης όψης. Σε αντίθεση μεταξύ σώματος και ψυχής δηλαδή, αλλά σε αντίθεση με το Θεό το δημιουργό σου, θα επιτρέψει ο Θεός να πέσεις στα χέρια του γιατρού. Ακόμη η Αγία Γραφή μας περιγράφει κάπως λεπτομερώς και τα αίτια. Πάλι Σοφία Σιράκ μας λέγει στο 300 κεφάλαιο τα εξής. Εκεί μιλάει και για τον γιατρό, μιλάει και για την αρρώστια και λοιπά. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Αγάπα την ψυχή σου και παρακάλει την καρδία σου, να παρηγορείς την καρδιά σου, και λύπην μακράν απόστησον από σου. Διώξα τη λύπη. Πολλούς γαραπόλεσεν η λύπη, πολλούς κατέστρεψεν η λύπη. Η λύπη είναι φαινόμενο της ψυχής. Διώξε, λέει, τη λύπη μακριά. Διώξε, γιατί πολλούς κατέστρεψε η λύπη. Και ούτε στην ωφέλεια εν αυτή. Δεν υπάρχει ωφέλεια. Πολλές φορές πενθούμε και λυπούμε θα υπερβολικά. Θα πενθήσουμε. Όπως λένε οι πατέρες, εάν δεν πενθήσεις, είσαι θηριώδης. Τι θα κάνει, τι θα κάνω. Πέθανε η μάνα μου και θα γελάω. Θα διασκεδάζω, θα χαίρομαι, θα λυπηθώ. Αλλά έχει όμως τα όρια της η λύπη. Εάν λυπηθώ παραπάνω από εκείνο το οποίο πρέπει, τότε βεβαίως τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά. Θα αρρωστήσω. Συνεχίζει. Ζήλος και θυμός ελαττούς η ημέρας. Η ζήλια και ο θυμός ελαττώνει τη ζωή. Και σε ζηλιάρης άνθρωπος, γρήγορα θα πεθάνεις. Είσαι θυμώδης άνθρωπος, γρήγορα θα πεθάνεις. Γιατί θέτεις σε δυσαρμονία την ψυχή σου με το σώμα σου. Ελαττούς είναι ημέρας, λοιπόν, αυτά. Και προ καιρού γύρας άγει μέριμναν. Αλλά και η μέριμνα δεν είναι η εργασία, είναι η μέριμνα. Ο Θεός μας είπε να εργαζόμεθα, αλλά όχι με μέριμνα. Τι επί μέριμνα, προσέξτε, όχι η φροντίδα, αλλά η αγωνιώδης φροντίδα. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, μη μεριμνάτε την ψυχή ημών και τα λοιπά και τα λοιπά. Μη μεριμνάτε, δηλαδή μην έχετε αγωνιώδη φροντίδα. Κατά τα άλλα πρέπει να έχουμε φροντίδα. Πολλές φορές λέγω το παράδειγμα, με ακούσατε να λέγω ότι για να έχω ψωμί όλο το χρόνο πρέπει να σπείρω. Θα έχω το νου μου λοιπόν πότε θα έρθει ο καιρός της σποράς, μετά του θερισμού, για να αποκτήσω σιτάρι, για να έχω όλο το χρόνο το ψωμί μου. Αυτό είναι μια φροντίδα, όχι όμως αγωνιώδης. Γιατί όταν μπει η αγωνία στη μέση, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τέσσερα λοιπόν σημεία εδώ μας αναφέρει ο ιερός συγγραφέας της Σοφίας Σιράκ. Την λύπη, τη ζηλοτυπία, το θυμό και τη μέριμνα. Αλλά
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ακόμη ότι υπάρχουν και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να προσβάλλουν την ψυχοσωματική μας υγεία. Είναι ο φόβος, είναι η αγωνία, είναι η πονηρά επιθυμία. Αλλά για να τα δούμε αυτά λίγο καλύτερα, ιδίως τα τελευταία αυτά που σας είπα, η ζηλοτυπία. Έχετε ακούσει την κουβέντα, τη λαϊκή κουβέντα, άντε βρε κυτρινιάρι, σε έφαγε η ζήλια. Το έχετε ακούσει? Κυτρινιάρι. Δηλαδή, δεν έχεις καλή υγεία επειδή έχεις ζηλοτυπία. Και τι θα πει ζηλοτυπία? Θα πει να βλέπεις τον άλλον να ευημερεί και εσύ όχι. Να πετυχαίνει και εσύ όχι. Πόσες φορές, ιδίως στο οικογενειακό μας περιβάλλον ή το γειτονικό μας περιβάλλον, παντρεύεται μια κοπέλα, η γειτόνισσα επειδή δεν παντρεύσε ακόμα την κόρη της, ζηλεύει. Γι' αυτό ακούμε και το παράπονο, δεν ήρθαν λέει να μας συγχαρούν που αρβωνιάστηκε η κόρη μας. Γιατί? Από ζήλια. Είναι πολύ κακό πράγμα η ζήλια. Θυμηθείτε τον Κάιν. Έφτασε στο απονενοημένο έγκλημα να φωνεύσει τον αδελφό του τον Άβελ, επειδή η θυσία του αδελφού του ήταν ευμενέστερη από του ιδίου την θυσία. Ο δε Θεός του λέγει, τι είναι αυτό που έκανες? Στο χέρι σου ήταν να γίνεις καλύτερος. Εάν παραπονείσαι ότι δεν έγινε ευμενής η θυσία σου, ακούστε, στο χέρι σου λέει ήταν, και έφτασες να φωνεύσεις τον αδελφό σου και πήρε εκείνη την κατάρα, όπου κι αν βρεθείς να είσαι στένον, δηλαδή στενάζοντας, να στέκεσαι στη ζωή αυτή και λοιπά και λοιπά. Έχει εκεί πολλά εκεί η Αγία Γραφή γύρω από το θέμα, το αμάρτημα του Κάιν. Αγαπητοί μου, η ζήλια είναι φοβερό πράγμα, φοβερό, αρρωσταίνει τον άνθρωπο. Ή νομίζετε ότι ο θυμός δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται να συμπληρώσει? Μέσα στο θυμό του πόσες φορές ο άνθρωπος έχει κάνει και έγκλημα, και να μας φυλάει ο Θεός. Σε ένα θυμό μας δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κανείς δεν είναι σίγουρος τι μπορεί να κάνει. Ούτε μπορεί να επικαλεστεί ως δικαιολογία στο δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, θύμωσα, γι' αυτό τον εσκότωσα. Και ποιος σου είπε ότι είχες το δικαίωμα να θυμώνεις? Είναι δικαιολογία αυτό να θυμώνεις? Είναι, αγαπητοί μου, κακός παράγον της ψυχής μας ο θυμός. Κάτω από το θυμό, τι μπορούμε καλό να κάνουμε? Όταν έχουμε ταραχή, όταν το νευρικό μας σύστημα βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ο θυμός είναι ένας κακός παράγον της υγείας μας. Δημιουργεί μία δυσαρμονία ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα, αλλά και η μέρημνα για την οποία μιλήσαμε παραπάνω. Τώρα, πώς μπορούμε αλήθεια, εάν υποτεθεί ότι τα επισημάναμε όλα αυτά, να προβούμε σε μία θεραπεία? Βέβαια, το ξέρει η ιατρική αυτό, το ξέρει και ο λαός, ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Μη φτάσεις να αρρωστήσεις, φρόντισε να προλάβεις να μην αρρωστήσεις. Γι' αυτό λοιπόν μας μιλάει εδώ η Αγία Γραφή για την πρόληψη της αρρώστιας. Τι λέγει πάλι η Σοφία Σιράχ? Τέκνον, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε. Όταν αρρωστήσεις,
μη παραβλέψεις, μη πεις δεν βαριέσαι, δεν είναι καλό. Δυστυχώς όλοι μας παραβλέπουμε, μία μας αρρώστια, λέμε καλά δεν βαριέσαι. Αλεύξε Κυρίο, πρώτο σημείο, κάνε την προσευχή σου εις τον Θεό. Και αυτός οι άσετες, και αυτός θα σε θεραπεύσει. Τίμα ιατρών προς τα χρία σου, να τιμάς τον γιατρό για τις ανάγκες σου. Και γαρ' αυτόν έκτισε Κύριος. Ο Κύριος δημιούργησε τον ιατρόν, όπως και τα φάρμακα. Στο ίδιο κεφάλαιο το λέει αυτό, και για τα φάρμακα. Είναι πολύ σπουδαίο. Ο Θεός λέει έκανε τα φάρμακα μια μικρή παρηγορία εις τον άνθρωπο για τη φθορά που έρχεται εις τον παρόντα κόσμο. Θα πάω και στο γιατρό. Είναι μερικοί οι οποίοι λένε θα κάνω μόνο την προσευχή μου. Προσέξτε αυτό. Αλλά δεν θα πάω στο γιατρό. Ο Θεός θα με θεραπεύσει. Μα τότε ο Θεός έκανε το γιατρό. Και πρέπει να πας στο γιατρό. Καταργείς την ενέργεια του Θεού. Μη λες λοιπόν ότι δεν πάω στο γιατρό και μόνο με την προσευχή μου θα γίνω καλά. Δεν είναι σωστό. Ακόμη το ίδιο βιβλίο, στο ίδιο κεφάλαιο, σε αυτή σειρά, μας λέει απόστησον πλημέλιαν και εύθυνον χείρας και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Πρόσεξε, μην αμαρτάνεις. Γιατί αν αμαρτάνεις, ανοίγεις το δρόμο να αρρωστήσεις. Είναι εκείνα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι τέσσερα πράγματα πρέπει να προσέξουμε. Να τα απαριθμίσουμε. Πρώτον, την προσευχή. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν προσεύχονται. Αρρωσταίνουν, δεν ζητούν βοήθεια από τον Θεό. Όχι. Καταρχάς θα προσευχόμεθα εις τον Θεό να μας δίδει η υγεία. Δεν είναι παράνομο αίτημα αυτό. Κύριε, δίδε μας την υγεία και την ψυχοσωματική. Αρρωστήσαμε, πάλι θα προσευχηθούμε στον Κύριο. Κύριε, κάνε μας καλά. Σε παρακαλούμε πολύ. Η προσευχή είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Και μάλιστα, αν θέλετε, όταν κάποιος έχει μέσα του κοινωνικά αισθήματα, δεν προσεύχεται μόνο για τον εαυτό του, προσεύχεται και για άλλους αρρώστους. Να σας πω έτσι μερικά πρακτικά πράγματα. Περπατούμε στον δρόμο και περνάει ένα ασθενοφόρο. Έχει τη σιρήνα εκεί για να μπορεί να φύγει γρήγορα να πάει στο νοσοκομείο. Πόσες φορές λέμε αχ, ποιος να είναι μέσα σε αυτό το ασθενοφόρο, τι να έπαθε, άρα και προλαβαίνει. Μπορούμε να κάνουμε μία προσευχή. Αλήθεια, όταν συναντάμε ασθενοφόρο εν δράση, κάνουμε προσευχή. Κύριε, σώσε τον άνθρωπο αυτόν. Και θα μου πείτε θα μας ακούσει εμάς ο Θεός? Ναι, θα μας ακούσει. Μπορεί από τη δική σου την προσευχή να σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Ναι. Ναι. Πολύ σπουδαίο πράγμα να μάθουμε να προσευχόμαστε. Ή για τους συνασθενείς μας όταν περθούμε στο νοσοκομείο. Ή περνάμε από το νοσοκομείο και μας δίνεται μια ευκαιρία να θυμηθούμε τους άλλους ανθρώπους. Εγώ περπατάω, έχω την υγεία μου, αλλά κάποιοι είναι όμως κρεβατωμένοι. Κύριε, δώσε και σε αυτούς την υγεία. Πρέπει λοιπόν η προσευχή μας να έχει μια ευρύτητα. Μετά, πρέπει να έχουμε πίστη. Δεν πρέπει να μένουμε στη μέρημνα και στη λύπη. Σας το είπα επανειλημμένως άλλες φορές. Αυτή η μικρή φρασούλα έχει ο Θεός. Είναι πολύ σπουδαία. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα εκεί, εκεί, εκεί? Λογικώς υπάρχει αδιέξοδον. Οπότε κατά ανάγκη πρέπει να μπούμε μέσα σε μία μέρημνα, σε μία φροντίδα, σε μία αγωνία.
πώς θα σπάσει αυτό, όταν πούμε πολύ απλά. Έχει ο Θεός. Εγώ δεν έχω. Η σακούλα η δική μου δεν έχει, έχει όμως η σακούλα του Θεού. Και εκείνος ξέρει πώς μπορεί να βοηθήσει. Έχει λοιπόν ο Θεός. Και πόσες φορές βλέπουμε τελευταία στιγμή τα πράγματα να διευθετούνται, ώστε αν λυπηθήκαμε που δείξαμε απιστία, να μην δικαιωνόμαστε, αλλά να δικαιώνεται ο Θεός. Ακόμη πρέπει να έχουμε αγάπη, να μην στρεφόμεθα εναντίον των άλλων με τη ζήλια και το θυμό. Εκείνος ο οποίος αγαπάει ζηλεύει? Έμαθα ένα καλό στον άλλον, θα πει δόξα τω Θεώ, να το χαρεί το αγαθό, αυτό το καλό ο άλλος να το χαρεί. Γιατί το λες αυτό? Γιατί και εσύ το χαίρεσαι. Αλλά εάν το χαίρεσαι εσύ, έχεις μέσα σου προϋποθέσεις υγείας. Όπως και γιατί θυμώνουμε εναντίον του άλλου? Εάν έχουμε μέσα μας το κοινωνικό αίσθημα, δεν θυμώνουμε εναντίον του άλλου. Και ένα τέταρτο σημείο, είδαμε, θα καταφύγουμε εις τον ιατρόν. Ναι, γι' αυτό μπορώ να σας πω ότι ο ευσεβής γιατρός είναι ένα κεφάλαιο. Είναι ένας θησαυρός. Όταν πάμε στον γιατρό και εκείνος μας πει ό,τι ο Θεός πει, ό,τι ο Θεός θέλει, ή με τη βοήθεια του Θεού θα κάνουμε αυτό και εκείνο, σημαίνει ο γιατρός ότι είναι πιστός. Θα ήταν ευτυχής οι καινούργιοι γιατροί, είτε άνδρες είτε γυναίκες, γιατί έχουμε και το επάγγελμα του γιατρού στις γυναίκες, να έχουν εξασφαλίσει μέσα τους την πίστη στην αγάπη του Θεού. Ότι είναι από προσώπου ο γιατρός, είναι από προσώπου Θεού. Όπως ακριβώς θεράπευε ο Ιησούς Χριστός, έτσι τώρα θεραπεύει και ο γιατρός. Φυσικά, όχι με ένα λόγο όπως εκείνος που είχε την εξουσία, ο Χριστός, αλλά με κάποιες διαδικασίες. Όμως, είναι από προσώπου Ιησού Χριστού ο γιατρός. Εάν έχει αυτό το συνέστημα, τότε τι άλλο θέλει, είναι ευτυχής. Αγαπητοί, ας κατανοήσουμε κάποτε ότι η ασθένεια είναι μία διαταραχή της θείας τάξεως. Και ότι η θεραπεία είναι η αποκατάστασή της. Η καταφυγή μας στο Θεό πρέπει να έχει πάντα το προβάδισμα. Οι Άγιοι του Θεού μας ανοίγουν το δρόμο. Ο γιατρός έρχεται κατοπινά. Και μην ξεχνάμε αυτό που υπόθηκε, ότι ο γιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Amén.